Οι κινέζικες ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε εκτοξεύσεις πυράβλων DF-15, DF-16 και DF-17, οι οποίοι πέρασαν πάνω από την Ταϊβάν και χτύπησαν στόχους στη θάλασσα από την ανατολική πλευρά της νήσου. Οι εκτοξεύσεις αυτές είναι επιστολές στον αέρα και κατόπιν εορτής, αφού δεν εμπόδισαν την επίσκεψη της Αμερικανίδας Προέδρου του Κογκρέσου, Νάνση Πελόζη, στο νησί της Φορμόζας, ή αλλιώς, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, Ταϊβάν. Δηλαδή δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα και μοιάζουν περισσότερο σαν ανούσιες κινήσεις εντυπωσιασμού. Στα μάτια του πλανήτη όμως, αυτό που όλοι είδαν ήταν ότι οι Αμερικανοί επισκέφτηκαν κομμάτι της κινέζικης επικρατείας σαν να ήταν ξεχωριστό κράτος. Γιατί επισήμως, ακόμα και κατόπιν διεθνών συμφωνιών, η Ταϊβάν θεωρείται Κίνα. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα ότι όποιος παίζει με τη φωτιά καίγεται στο ζήτημα της Ταϊβάν. Ενώ ο Κινέζος υπουργός εξωτερικών προειδοποίησε ότι ο κινέζικος στρατός δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Εν τέλει, η Πελόζη έκανε αυτό που ήθελε. Οι Κινέζοι δεν κάνουν τίποτα για να το εμποδίσουν και ο κινέζικος στρατός έκατσε με τα χέρια σταυρωμένα.